μπούνκερ, αλλά όχι και να διατίθεται τα πάντα, αλλά το πιο απλό είναι να μην έχετε μερικά πράγματα. Αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσετε είναι το εξής. Για να λειτουργήσει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, χρειάζεται μάζα. Επειδή δεν την έχει, πρέπει να την παράγει. Και πού την παράγει? Την παράγει στη μάζα των θυμάτων. Επειδή έχει πολλά θύματα, βάζει τα χτυπήματα, δημιουργούνται θύλακες, αυτοί οι θύλακες επανέρχονται και αυτοί είναι, και αυτό μην μου πείτε δεν το ξέρετε, είναι σαν τους γεννήτσαρους. Δηλαδή, επειδή όταν πάνε στη Συρία και στο Ιράκ, οι άλλοι δεν τους βλέπουν σαν Σύριους και Ιρακινούς, τους βλέπουν, εντάξει παιδί μου, αυτός είναι κόσμος. Μετά για να αποδείξουν ότι είναι δικοί τους, σκοτώνουν περισσότερα άτομα. Δεν σας λέω για τις καημένες γυναίκες που πηγαίνουν εκεί πέρα και τελικά καταλαβαίνουν ότι τις μετατρέψουν σε σεξουαλικό σκλάβο. Αυτό το αφήνουμε. Οι άλλοι όμως κάνουν ό,τι να είναι. Και να ξέρετε, αυτό που έχει ενδιαφέρον πάλι, είναι ότι αυτούς που βάζουν, ας πούμε, να κάνουν τους καμικάζι, που πάλι το λεξιλόγιο είναι λανθασμένο. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι οι καμικάζι ήταν οι Ιάπωνες, ένα, και όταν έκαναν αυτό το πράγμα, είναι ότι όταν χτυπούσαν τα καράβια των Αμερικανών, δεν είχαν πια αρκετό υλικό όσο αφορά κεροζίνη και δεν μπορούσαν ουσιαστικά να επιστρέψουν. Άρα η ιδέα τους ήταν, εφόσον πήγαμε που πήγαμε, το αρρύπνω όλα. Να ξέρετε ότι αυτή την πράξη την έχουμε κάνει πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Άρα τώρα ο σκάφος πέφτει πάνω στο καράβι και σου λέει, εγώ τους ροζ βενζίνη δεν έχω πια, όπλα δεν έχω πια, άμα είναι να πέσω μέσα στη θάλασσα και να πνιγώ, τουλάχιστον να κάνω ένα χτύπημα στον εχθρό που θεωρώ ότι είναι εχθρός. Γι' αυτό καμικάζι, να ξέρετε, σημαίνει ελύσια παιδεία. Είναι Champs-Élysées. Δηλαδή είναι αυτά που σε πηγαίνουν στους θεούς. Το να το χρησιμοποιείτε αυτό για τους άλλους, μην το κάνετε μπροστά στη Ιάπωνα. Αν δεν θέλετε μια παρατήρηση. Θέλω να σας πω, προσπαθούν να μας πούν ότι αυτοί είναι οι ήρωες. Ακόμα και αν είστε εναντίον των Ιαπώνων σε σχέση με τους Αμερικανούς, που ήταν λογικό γιατί ήταν βέβαια εναντίον μας ως αγορατική συμμαχία. Εδώ δεν κάνουν αυτό. Δεν πάνε να επιτεθούν έναν ισχυρό εχθρό που έχει οπλισμό, που έχει καράβια κλπ. Όπως ακόμα και όταν είναι το Pearl Harbor, που κάνουν τις κομπίνες για να φτάσουν πριν κλπ. Είναι πάλι στρατιώτες. Είναι μαχητές. Εδώ δεν πάνε αυτό. Πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους που είναι άθλητοι. Που ανήκουν στο λαό, δεν ξέρουν κανέναν οπλισμό. Όταν πας με πολυβόλο ή πας με όλα αυτά που κάνεις, ενώ ο άλλος δεν ξέρει καν, μπορεί να είναι γυναίκα που να μην κρατήσει καν όπλο στο χέρι της. Να μην δει με ποιον τρόπο. Να πει όχι μη. Άρα όταν πάνε και το κάνουν αυτό, εγώ μόνο αξία δεν μπορώ να τους δώσω. Άρα εμείς το συζητάμε μεταξύ μας στα όρια της ηρωικής πράξης. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Στην Νίκαια, τα είδε στα θύματα. Βγήκε παιδάκια. Ωραία. Δηλαδή, βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δουν τα βεγγαλικά στις 14 Ιουλίου επειδή είναι η επέτειος της Γαλλίας. Είναι όλοι κοντά στη θάλασσα, γιατί για λόγους ασφάλειας, το κερασάκι. Για λόγους ασφάλειας τα βεγγαλικά τα βάζουμε να πετάνε στη θάλασσα για να μην μπορούν να πέσουν στην πόλη κατά λάθος, λόγω αέρα, άρα είναι όλοι στην Λωρίδα. Δεν είναι τυχαίο που δεν το έκαναν την επόμενη μέρα. Γιατί ο κόσμος που έχει την επόμενη μέρα δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι ούτε το δέκατο. Άρα θέλω να σας πω, ποιος θα πήγαινε εκεί πέρα, ας πούμε, η λεγιώνα των ξένων ήταν στη σειρά. Γιατί άμα είχαν πέσει πάνω στη λεγιώνα των ξένων ή σε κάποιους ειδικούς, δεν είναι σίγουρος ότι αυτός έχει κάνει τόσα τέτοια απόσταση. Άρα για να είμαστε σοβαροί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Εμείς μόνοι μας, με την αφέλειά μας, συμβάλλουμε στον αγώνα τους. Γιατί δεν δίνουμε σημασία στις πράξεις, θεωρούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι, πληροφορίες που μεταδίδουμε τους συμφέρει, τρομοκρατούμε άλλους, ενώ δεν προκαλούμε πλαίσιο αντίστασης, δεν έχουμε καμία πράξη ορισμού, σας υπενθυμίζω, αν θυμάστε καλά, ότι όταν ξαφνικά
στη Γαλλία ήταν τρία παιδιά που έπιασαν ένα τρομοκράτη. Θυμάστε στο τρένο. Ξαφνικά εδώ θυμηθήκαμε ότι ο ένας είχε ελληνική καταγωγή. Εντάξει, δηλαδή ρε παιδιά, σε αυτό το πράγμα είμαστε όμως οι ειδικοί. Δηλαδή, ό,τι και να βρεθεί, αν αυτός έχει πάρει βραβείο, μετάλλιο, κάτι έχει κάνει μια πράξη, ξαφνικά έχετε ένα γενεολογικό δέντρο που ενεργοποιείται και λέτε αυτός είναι Έλληνας 15ης γενιάς. Σίγουρα. Και σε αυτό οφείλεται που έκανε αυτή την πράξη. Αλλά μπορεί ο άλλος να μην ξέρει καν τι είναι ελληνικά, να τα έχει χάσει ώρα. Εμείς τον ξανακάναμε Έλληνα. Για να είμαστε σοβαροί. Τους δικούς μας που είναι κανονικοί Έλληνες, απλή ρε παιδί μου, που απλώς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Τόσο απλό. Αυτός τους λένε, τι μπορεί να κάνει αυτός. Και λες, μα όταν το κάνει ο άλλος, κάνεις ό,τι μπορείς να πεις ότι είναι σαν αυτό. Το έλεγε πολύ, μην νομίζεις το κάνουμε μόνο εμείς, θα το κάνουμε και άλλες χώρες. Ο Γιάννικ Νοά στο τένις το έλεγε πολύ χαρακτηριστικά, έλεγε κάθε φορά που χάνω είμαι από το Καμερούν, όταν κερδίζω είμαι μεγάλος. Επάνω κάτω είναι το ίδιο. Δεν είδατε, ας πούμε, πόσους Έλληνες είχαμε το 2004. Ξαφνικά, δηλαδή, τι πόλους έρχεσαι. Συν βέβαια ότι ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσαν σε μια συνέντευξη να πούν τρεις λέξεις στα ελληνικά και είχαν διερμηνία. Γιατί βέβαια είχαν έρθει από ένα κράτος που ήταν σχετικά μακριά από εμάς, τέλος πάντων είχαν γίνει ξαφνικά λίγο πριν τους αγώνες Έλληνες. Και να μην τρελαθούμε, ξανάρχομαι στο δικό μας το θέμα. Είναι λογικό να θεωρείτε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν θα πω την ατάκα της Αθηνάς, μα αφού κάθε ένας μπορεί να κάνει κάτι, γιατί δεν το κάνει ο άλλος ο... Να σου. Κι όμως ο καθένας μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Αν είναι ο καθένας... Ναι, με το εξάρτημα που ξέρεις. Άρα το θέμα ποιο είναι. Στην πραγματικότητα η συλλογική σκέψη, η συλλογική μνήμη, η ικανότητα του λαού να αντισταθεί είναι όταν αρχίζει να οργανώνεται και να λέει «Ρε παιδιά, δεν μπορεί να είμαστε απλώς θύματα». Ξέρετε, εμείς συνήθως βρίζουμε τα θύματα των γιών των ιών και τα θεωρούμε ότι ήταν πραγματικά βλάκες που πέθαναν τόσοι πολλοί. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν ήμασταν εκείνη την εποχή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ήμασταν στα θύματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να μας προειδοποιήσει εγκαίρως για να αντισταθούμε. Είναι πολύ απλό. Ας πούμε τώρα σας λέω, σε 5 λεπτά εδώ έρχονται να μας καθαρίσουν όλους. Οπότε η αδρά μια σας είναι θεματική. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό που θεωρείτε, ότι θα μείνετε όλοι εδώ και θα αντισταθείτε. Αυτό να σας πω ένα πράγμα πολύ απλό. Ακόμα και τα μυρμήγκια, ρε γαμώτο, ακόμα και τα μυρμήγκια, όταν δέχονται μια μεγάλη επίθεση στη μυρμηγκοφωλιά, να ξέρετε ότι υπάρχουν στρατιώτες στα μυρμήγκια που πεθαίνουν στην είσοδο. Γιατί πεθαίνοντας στην είσοδο, την βουλώνουν και δεν μπορούν να μπουν οι εχθροί. Τα μυρμήγκια. Το πιο πιθανό είναι να μην σκεφτούμε να πάμε συνήθως και να σφινάρουμε, σαν θερμοπύλες, και ο καθένας να πάει να πιάσει μια γωνία και μετά να μπουν 4 άτομα και να μας καθαρίσουν όλους έναν-έναν χωρίς να κάνουμε τίποτα. Συν βέβαια ότι άμα μετρήσετε πόσες σφαίρες είχαν, αποκλείεται να μας είχαν καθαρίσει όλους. Αλλά τι γίνεται, όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, λέμε, δεν τη φοβάμαι εγώ τη σφαίρα. Το παιδάκι, ο Έλληνας που έσωσε την αδελφή του, 17 χρονών. Κι όμως έκανε μια κίνηση που μπορεί πολλοί από εμάς εδώ να μην την είχαν κάνει καν. Εγώ αυτό που έλεγα και στους μαθητές μου, αυτό το κοριτσάκι που έμεινε ζωντανό, το δίδυμο, θα το έχει όλη τη ζωή του ότι ο αδελφός της την έσπρωξε, ότι αυτός πέθανε και ζει χάρη σε αυτόν. Το οποίο, πρόσεξε, είναι και δίδυμοι. Οι δίδυμοι έχουν μια ειδική σχέση μεταξύ τους. Το πιο πιθανό είναι ότι σίγουρα θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη. Μόνο από αυτό που έγινε ενώ επέζησε. Δηλαδή να ξέρετε ότι και στις γεωτονίες έχουμε ανθρώπους που προβληματίζονται που επέζησαν. Ενώ όλη η οικογένειά τους πέθανε. Είναι μερικοί που αυτοκτόνησαν μετά τη γεωτονία. Γιατί δεν άντεχαν την πίεση να λένε συνεχώς στους άλλους «Εγώ επέζησα». Και τους λέω «Εσύ γιατί». Ξέρετε πόσο σκληρό μπορεί να είναι κάποιος που είναι βλάκας
και σου λέει εσύ, γιατί, πώς και έτσι. Δηλαδή σχεδόν με έναν ύπνο τρόπο. Ενώ όλος θα πει, παιδιά, μας σκόνωσαν όλους, πέσαμε όλοι, εγώ είμαι από κάτω, δεν καταλαβαίνω καν. Ναι, αλλά εσύ. Και όλος στο τέλος, αυτοκτονεί από τις κριτικές μας. Όταν βλέπει τα ανθρώπου σαν τον πριν βολεύει, και σε παιδί μου με αυτά που έγραψε, πώς κατάλησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τα προσωπικά και όσες πιέσεις που δεχόταν και τις παρατηρήσεις. Για το, εντάξει, γιατί τυχαία παίζεις εσύ. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε ένας λαός που έχει υποστεί την γενοκτονία. Άρα, είναι πολλοί από εσάς που μπορεί να είναι Πόντιοι, Μικρασιάτες, Καπαδόκες, Θράκοι. Συνειδητοποιείτε ότι είστε όλοι τα παιδιά από ανθρώπους που υπέζησαν. Που άμα είχαν το πρόβλημα για το οποίο μιλάμε, δεν είχατε γεννηθεί. Γιάννη Θοδωρή, τα βλέπεις αυτά. Τι θα γινόταν τότε. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά εσείς μαθαίνετε να αντιστέκεστε και μπορεί μερικές φορές να φτάσετε στο επίπεδο να βοηθάτε τους γονείς σας που επειδή έχουν μείνει με αυτό το τραύμα δεν τα βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Παππούδες ακόμα χειρότερο. Εγώ θυμάμαι περιπτώσεις που είχαμε με πρόσφυγες που μου έλεγαν η γιαγιά μόλις ακούει για Τουρκία κλείνει τηλεόραση. Δηλαδή θα έρθουν να μας φάξουν. Ό,τι και να γινόταν. Μόνο τη λέξη. Και προσπαθούσε ο γονός να της πει με δεν έχει καμία σχέση, αλλά της είχε μείνει αυτό. Ότι στο χωριό, όταν άκουγε για τους Τούρκους, ήταν το τελευταίο σημάδι. Τελειώνει μετά. Σας το λέω αυτό γιατί δεν είμαστε ποτέ προετοιμασμένοι για το τι θα κάνουμε μετά. Όμως, όταν το συζητάμε όπως το κάνουμε τώρα, και μπορεί ακόμα και με χιούμορ ελληνικό, με ανθεκτικότητα. Τελικά όταν θα βρεθείτε σε μια κατάσταση ανάλογη, μπορεί να μην πείτε πρώτον τις ίδιες κοτσάνες στους ανθρώπους που έχουν υποφέρει. Μπορεί όταν θα δείτε ένα θύμα από μια τρομοκρατική πράξη, να μην κάνετε τις ίδιες βλακίες που θα κάνατε ούτως ή άλλως. Όταν βλέπετε κάποιον που είναι επιζώντας από γενοκτονία, πρέπει να έχετε ένα σεβασμό. Δηλαδή υπάρχουν τώρα κάτι γέροι, κάτι γριές που είναι στα 100, όταν σου λένε τι έχουν ζήσει, λες, κοίτα πώς τα κατάφερε. Το πιο ωραίο είναι ότι εμείς θα ψοφήσουμε πριν από αυτούς. Ηλικιακά εννοώ, εντάξει. Όταν σε έχει φτιάσει 105 και ενώ έχει περάσει όλα αυτά, λες, πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα. Και βλέπει την γυναίκα τόση, όχι ότι είναι και... αυτός ο σεβασμός της αντίστασης είναι πολύ σημαντικός και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, εγώ το λέω συχνά, όταν έχετε στις οικογένειές σας ανθρώπους που έχουν ζήσει, έχουν μαρτυρήσει κτλ. Ηχογραφήστε. Κάντε κάτι γραπτό, πάρτε μνήμες. Μην περιμένετε να πεθάνω και μετά να πείτε, αχ, το ξέχασα. Θα πρέπει να το είχα κάνει. Εδώ λοιπόν είναι τα ίδια πράγματα. Εμένα αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ είναι ότι αμέσως μετά τη νύχια, Αποστόλη, επειδή είναι το πραξικόπημα στην Τουρκία, εξαφανίστηκε η νύχια. Εντελώς, δηλαδή δεν υπήρχε πια καμία αναφορά, ενώ γινόταν χαμός στη Γαλλία, το είχαμε σβήσει. Και το είχαμε σβήσει για να συζητάμε για ένα πράγμα που υποτίθεται έχει χτυπήσει τη δημοκρατία, η οποία όλοι μας ξέρουμε για ποια δημοκρατία μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε για δημοκρατία που σέβεται ποιους, τους Αρμένιους, τους Κούρδους, τους Έλληνες, το Πατριαρχείο μας, τους Αλεβίτες, τους Σουφί, ποιους σέβεται, να ξέρω δηλαδή, για ποια δημοκρατία μιλάμε. Άρα όταν ξαφνικά βλέπω ραγιάδες τηλεόραση να μου αναλύουν ότι είναι ένα χτύπημα εναντίον της δημοκρατίας, μετά βλέπω δηλώσεις από ποιον, από τον πρώην πρόεδρο, τον οποίο τον είχαν διώξει, από τον πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο τον είχαν διώξει, και έτσι τώρα αυτή, και το ωραίο μετά, το κερασάκι. Κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσω. Αυτοί που έχουν απαγορεύσει τα πάντα και ελέγχουν τα πάντα. Γιατί να ξέρετε ότι ταυτόχρονα που τα απαγορεύουν, ελέγχουν οποιονδήποτε το έχει. Όταν φτάνουν λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, σαν χώρα παραδείγματος, και μετά για να καταλάβετε δηλαδή σε ποιο επίπεδο ήταν η δημοκρατία, μετά αρχίζουμε να ακούμε αληθινή δημοκρατία του τύπου. Αν όσους πιάσουμε,
Δεν θα τους αφήσουμε ένα ταφό. Χωρίς ταφή. Δηλαδή, 2.500 χρόνια νοητική στέρηση. Κρέοντας. Και λέω, ρε παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ότι η Αντιγόνη ήταν πρακτικοπατίας. Ή δεν το έχετε πιάσει το... Τα μαγεία ξαναφέρω με τον Σοφοκλή, να το ξαναγράψω λίγο πιο εύκολα. Τις σημειώσεις, την ανάγνωση. Όταν σας λένε, ας πούμε, ότι εμείς πρέπει να είμαστε υπέρ της δημοκρατίας γιατί είναι της νομιμότητας. Είναι γελίο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κρέοντας ήταν της νομιμότητας. Και βέβαια ήταν της νομιμότητας. Άρα ήταν νομιμότητας και εκδίδει τους νόμους. Σε αυτόν τον νόμο λέει, οποιοσδήποτε είναι προδότης δεν έχει δικαίωμα για τάφο. Μα όταν το ακούω εγώ τώρα, λέω, ρε παιδί μου, ή διάβασαν τον Σοφοκλή και κάναν αναφορές, ή του έκλεψαν τις ιδέες. Και δεν το λένε. Αλλά όταν μετά σου λέει ο άλλος ότι εντάξει, άμα είναι, γιατί βέβαια θα ξαναβάλω τη θανατική ποινή, θα ήθελα. Λέει, ρε παιδί μου, την ώρα που πας για ενταξιακή πορεία στην Ευρώπη, για να φανείς, ας πούμε, ότι είσαι σαν εμάς. Λες, θα πάρω αυτό. Και μετά αναρωτιόμαστε αν θα του κόψουν το κεφάλι από το κεφάλι και κάτω ή θα αρχίσουν από τα πόδια μέχρι να φτάσουν στο κεφάλι. Μπορεί να το κάνουν και αυτό. Μετά σου λένε, θα τους βάλουμε σε ένα κινητήριο που θα είναι το κινητήριο για τους προδότες. Που σίγουρα αυτό συμπίπτει με τις αξίες μας, έτσι γίνεται. Πρέπει να σας πω ότι εμείς, ακόμα και όταν είχαμε το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα με τους Ναζί κτλ., έχουμε νεκροταφεία που είναι μέσα. Και θεωρούμε μάλιστα ότι είναι τιμή μας που επιτρέπουμε στον άλλο να κάνει αυτό και μετά όταν αυτοί είπαν συγγνώμη και έρχονται να κάνουν και είμαστε κι εμείς παρόντες. Άρα, όταν τα ακούτε αυτά, αυτό δηλαδή τι δείγμα δημοκρατίας μπορεί να είναι. Και λέμε λοιπόν, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σωθούν. Ποιος να σωθεί από ποιον. Μετά έδιωξαν όλους τους Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς. Και ρωτάω, ρε παιδιά, ήταν όλοι μέσα στο πραξικόπημα το ερασιτεχνικό και δεν το είχατε πάρει μπρέφα? Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον όταν διώχνουν τους δημόσιους υπαλλήλους? Φανταστείτε αυτό να το εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Γιατί είναι ύποπτη για κάποιο λόγο. Μα ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αυτό θυμίζει το κάρφωμα που είχαμε την κουκούλα και έλεγε αυτό. Βέβαια δεν το έλεγε ποτέ ανοιχτά ο άλλος. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι μπορεί 60.000 άτομα να ήταν ενημερωμένοι αυτό που έγινε? Αυτό ξέρετε τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσχημα για να καθαρίσουν μερικούς που για να τους καθαρίσουν δημοκρατικά δεν γινόταν. Ας πούμε, τους βάλουν όλους πακέτο και μετά άντε να τώρα να βρεις ποιος είναι μέσα. Που πάνω κάτω είναι το σύστημα που έχουμε με τους πρόσφυγες. Δηλαδή, βάζετε αληθινό πρόσφυγα με 10.000 μετανάστες. Ποιος είναι πρόσφυγας εκεί μέσα που ζητάει πραγματικά πολιτικό άσυλο? Και εδώ, μια που μιλάμε για πολιτικό άσυλο. Είχαμε κάνει μια διάλεξη εδώ και σας είχα πει πως λειτουργεί κανονικά το πολιτικό άσυλο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι 8 που ήρθαν στην Ελλάδα είναι οι μόνοι που ξέρω που έχουν χρησιμοποιήσει το πολιτικό άσυλο ορθολογικά. Είναι απίστευτο. Διότι είσαι σε φάση επικινδυνότητας, βγαίνεις στην πρώτη χώρα που δεν έχει αυτόν τον κίνδυνο και ζητάς πολιτικό άσυλο. Όταν έχετε τους άλλους που σας λένε πολιτικό άσυλο στη Σουηδία, ενώ έχουν περάσει από 5 ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, τι σου λέει πολιτικό άσυλο είναι αυτό? Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα άλλο σύνδρομο στην Ελλάδα, που είμαστε πραγματικά, ξέρετε, του ηρωισμού. Λέμε για παιδιά, μήπως θα τους δώσουμε αμέσως πίσω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς που είμαστε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πρέπει για όλους να τους σεβόμαστε, να τους προστατεύουμε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν πολλοί ήταν μην πούμε σε διπλωματικό επεισόδιο, να τους δώσουμε πίσω. Και λέω, ρε παιδιά, αυτός που ζητάει πολιτικό άσυλο δεν είναι πάντοτε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όποια και να είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι προδότης και δολοφόνος και τόσο. Αν όμως είναι σε κανονικό πλαίσιο νόμιμο, εσύ πρέπει να εξετάσεις. Και χαίρομαι που το δικαστικό τουλάχιστον το ακολούθησε, γιατί όταν τους έβαλαν 3 μήνες με αναβολή γιατί μπήκαν παράνομα στη χώρα, είναι ακριβώς το κλασικό. Δεν έκανε κάτι παράξενο. Δεν τους φυλάξαν. Είναι με αναβολή. Αλλά τώρα πρέπει να εξεταστεί αυτό. Και λένε λοιπόν μερικοί, και τι θα πάθει η Ελλάδα να τους κρατήσουμε? Δεν θα πάθει απολύτως τίποτα αρκεί να τους διώξουμε όταν πρέπει. Αν πρέπει να τους διώξουμε. Διότι ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο. Άμα και εμείς βαρθούμε να τους πάμε, ρε παιδιά, μαζέψτε όλους αυτούς που ήταν εκεί, τους το δίνουμε, σας το παραδίνουμε,
πετσοκόψτε του όπω ξέρετε εσεί, γιατί έχετε Μάρσα αλλά Τούρκα, όπω τα λέει ο Μότζα, και εμεί θα πούμε μετά τι κρίμα. Και σεβόμαστε και τον Ικέτ. Ευτυχώ που είπε τη λέξη ηγέτη και δεν είπε κάτι άλλο. Ηγέτη είπα. Ηγέτη. Ναι. Ναι. Α, συγγνώμη. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι από τη στιγμή που εμεί έχουμε αξίε, που ονομάζουμε τον ελληνισμό με έναν θετικό τρόπο προ τα έξω, μια εξωστρέφεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξαφνικά φοβόμαστε του 8. 18 να ήταν. 18.000 πάλι θα ήταν το ίδιο. Γιατί πρέπει το πολιτικό άσυλο, το έγραψα και κανονικά. Το πολιτικό άσυλο δεν είναι καραμέλα. Δεν το δίνει όποτε θε, όποτε γουστάει οποιονδήποτε. Το δίνει αυτό που το έχει ανάγκη. Δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή του, μπορεί και να μην το δώσει. Είναι αποδεδειγμένα ότι έχει κίνδυνο για τη ζωή του. Εδώ δηλαδή πιο πολύ από ό,τι να βρούμε. Πώ λέει, ετοιμαζόμαστε θανατική ποινή, και όχι είναι εδώ. Και λε, θα κινδυνεύσει ή δεν θα κινδυνεύσει. Από ποιο δικαστήριο να πάει ένα παιδί αυτό ο άνθρωπο, ούτε καν στο δικαστήριο θα πάει. Σα το λέω αυτό για την Κίνα π.χ., γιατί μερικέ φορέ δεν τα καταλαβαίνουμε. Όταν έγινε, α πούμε, η διαδήλωση πια. Πλατεία Τιενερμέν, 1989, η πιο μεγάλη, τα θυμούνται. Ξέρετε πώ τέλειωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, δεν του καθάρισαν μόνο. Ποιο μου είπε του καθάρισαν, εσύ. Λάθο έκφραση. Έβαλαν την οικογένεια να αγοράσει τη σφαίρα, του έβαλαν του γονατιστού να σκύβουν το λαιμό και ήταν αυτοί που έριχναν και δεν πλήρωσαν καν τη σφαίρα τη εκτέλεση. Αυτό ήταν αυτό που έκαναν τι σε ποιου του φοιτητέ, που σίγουρα ήταν πραξικοματίε για τα δεδομένα τη Κίνα. Γιατί βέβαια είχαν την τόλμη να βάλουν ένα άγαλμα τη ελευθερία με γύψο. Το φαντάζεστε, α πούμε, εμεί άμα μα κάνει κανέναν έτσι κάθε φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, το ξεχάσαμε λες και δεν ήταν πρόβλημα. Είναι μερικοί στην Κίνα που είναι ακόμα στις φυλακές από το 89. Όλοι αυτοί που ζουν κανονικά είναι όλη η ιστορία. Και ρωτάω, η θέση μας ποια ήταν τότε. Φανταστείτε τώρα να έχετε έναν Κινέζο, σας κάνω μια αναλογία να μην μπερδεύεστε, και όταν έχετε με Τούρκο δεν μπορεί να μην μπερδευτείτε. Παίρνετε λοιπόν έναν Κινέζο, ο οποίος σου λέει ο άλλος, μόλις μου τον δώσεις, εμείς έχουμε κάνει ήδη παραγγελία της σφαίρας στην οικογένεια, θα τον εκτελέσουμε. Και εσύ λες, να τον δώσω ή να μην τον δώσω. Θα δικαστεί δίκαια. Μα δεν σου λέει καν θα δικαστεί. Λέει ότι έχει καταδικαστεί. Άρα τον επιστρέψει ή δεν τον επιστρέψει. Τι θέλω να πω. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κανονικά εμείς να είμαστε συσπηρωμένοι και να πούμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να καταπατήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο και μόνο επειδή εσείς το γουστάρετε. Όποια και να είναι η θέση μας. Και σας το λέω για να μην νομίζετε ότι είναι ασυμμετρικό και να ήταν κι άλλοι που είχαν υποτίθεται επιτεθεί κάποιους άλλους, θα είχα ακριβώς την ίδια τάση. Στάθη, για ποιο λόγο, ή ακολουθούμε τη διαδικασία ή δεν την έχουμε. Αν είμαστε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αν έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο υπάρχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τα ακολουθούμε όλα αυτά και τα πραγματικά τα σεβόμαστε, όχι τα σεβόμαστε επειδή αυτά είναι της Ευρώπης. Επειδή ο ελληνισμός επηρεάζει την Ευρώπη για να έχει αυτές τις αξίες. Μπερδεύεστε. Γιατί αν θυμάστε καλά, το ρωμαϊκό δίκαιο δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό μας. Το ρωμαϊκό δίκαιο θα μπορούσε πολύ εύκολα να εφαρμοστεί στην Τουρκία. Και άμα κοιτάξετε τώρα το μουσουλμανικό δίκαιο, γιατί είχα μια συζήτηση και μου έλεγαν, μα στις θρησκείες είναι γραμμένο, ας πούμε, τι μπορείς να υποστείς και βέβαια είναι γραμμένο. Αν διαβάσετε καλά το Κοράνι, θα δείτε ότι είναι γραμμένο. Και να ξέρετε ότι απλώς αυτό που κάνουν οι άλλοι το κάνουν σε υπερβολή. Δηλαδή, όταν όλο σου λέει κόψει το χέρι, μπερδεύονται και κόβουν το κεφάλι. Έχει κλέψει. Τσακ, ωραία. Ξανακλέψει, μα ξανακλέψει το άλλο χέρι. Αν κοιτάξετε μερικού ανάπηρου, δεν καταλαβαίνετε αρχικά τι έχει γίνει, δεν έχουν καμία αναπηρία. Ήταν κλέφτες. Κλέφτες. Όταν λοιπόν αυτό το ονομάζεται δικαιοσύνη, εμείς, ό,τι και να έχει κάνει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να αποφασίσουμε ξαφνικά να του κόψουμε το χέρι. Το φαντάζεστε, ας πούμε, να στην Ελλάδα με τα δεδομένα, τέλος πάντων. Πήγα να πω για να κλέφτη να του κόψουμε το χέρι, δηλαδή.
Θα είχαμε προβλήμα για χειραψία μετά. Τέλος πάντων, ένα χοντρό κλέφτη, παιδί μου, πολύ κλέφτη, όχι λίγο κλέφτη. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα εμάς μας φαίνονται εντελώς βαρβαρότητα. Δεν το συζητάμε καν. Άρα θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το πλαίσιο είναι το εξής. Ακούτε ότι μιλάμε πολύ και έναν πόλεμο μεταξύ πολιτισμών. Για να υπάρχει πόλεμος μεταξύ πολιτισμών πρέπει να υπάρχουν δύο πολιτισμοί. Και το πρόβλημα είναι ότι ποτέ η ανθρωπότητα δεν αποδέχτηκε ότι η βαρβαρότητα αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Άρα, αν μερικοί από εσάς μπερδεύονται και λένε είναι σωστό, δεν είναι σωστό, ποια είναι η τάση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν μπορείς, ας πούμε, να αποκεφαλίζεις τους άλλους απλώς επειδή ο άλλος ήταν στρατιώτης και έτσι. Ακόμα και στο δίκαιο του πολέμου που είναι στη Γενέβη υπάρχει κώδικας. Το ξέρουμε πολύ καλά, άμα δώσει τα στοιχεία σου, δεν έχουν δικαίωμα να σε βασανίζουν, ούτε βέβαια να σε πετσοκόψουν όπως το κάνουν. Και να το κάνουν και μπροστά στη τηλεόραση ή να σε αναγκάσουν να ξεφτυλιστείς. Εδώ λοιπόν τι κάναμε εμείς, λέμε, α, ξεφτυλίστησαν τους άλλους γιατί ήταν με τα σόβρακα. Τη Βασάρελ. Την οποία την ονόμασαν τώρα το Μαρτύρο. Δηλαδή, η γέφυρα του Βοσπόρου, η γέφυρα των Μαρτύρων. Αν είχαν ονομάσει με ονόματα ποντιακά, κουρδικά, αρμενικά, όλα αυτά που έχουν κάνει, θα υπήρχε περιοχή στην Τουρκία που να μην έχει όνομα για μάρτυρες. Άρα, δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, με τέτοια προπαγάνδα, εμείς φταίμε που το πιστεύουμε και το ονομάζουμε δημοκρατία. Για μένα, ρεζιλεύουμε τη δημοκρατία όταν λέμε ότι υπάρχει δημοκρατία απέναντι. Μόνο δημοκρατία δεν υπάρχει. Μου έχει ζητήσει Αγμένης να κάνω τον πρόλογο ενός Τούρκου συγγραφέα, ο οποίος έχει νικήσει 7 φορές τα δικαστήρια της Τουρκίας, σε υποθέσεις που βέβαια τον είχαν κατηγορήσει, και έχει γράψει, προσέξτε, ποιος είναι ο τίτλος από τον πρόλογο που βέβαια το έγραψα. Συνεχίζει κλασικό. Πουτς πέμανα. Δηλαδή, αυτό το έχει κάνει εδώ και χρόνια. Και λέω, τώρα ο Αρμένης σκέφτηκε να ζητήσει σε Έλληνα να κάνει τον πρόλογο του Τούρκου για ένα βιβλίο που λέει ότι είναι συνεχόμενο πραξικό με η Τουρκία. Και ξέρετε ποιο είναι το εξώφυλλο, είναι πάρα πολύ απλό. Σας θυμίζει της Ματριώσκα, της Ρώσικας, που έχετε την κούκλα, και εδώ η κούκλα είναι η στρατηγή. Βλέπετε, το βγάζετε ένα και λέτε, εντάξει, τέλειωσε το θέμα, τάκ, ένας άλλος, τσακ, τσακ. Και τους βάζει στη σειρά, αυτό είναι που επέλεξε αυτό σαν εξώφυλλο. Κάτι διπλωματικό, καταλαβαίνετε. Και για αυτόν τον λόγο, βέβαια, ζει στη Γαλλία και δεν ζει στην Τουρκία. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν έχει σχέση και μην μπερδεύεστε σε αυτά. Δεν είναι αν είναι Σύριοι, Ιρακινοί, Τούρκοι που έχουμε πρόβλημα. Αυτό που μας ενοχλεί είναι αυτοί που είναι της βαρβαρότητας και είναι εναντίον της ανθρωπότητας. Δεν έχει σχέση με το τοπικό στοιχείο. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε, το έλεγε και ο Ηλί Βιζέλ, που πέθανε ο άνθρωπος, έλεγε μεταξύ του θήτη και του θύματος, όταν είσαι ουδέτερος, είσαι πάντα τον θήτη. Πάντα. Πάντα. Και τον θήτη, όταν είσαι ουδέτερος. Εδώ είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είμαστε ουδέτεροι για τα πάντα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι εσείς πιστεύετε ότι σίγουρα οι Γάλλοι που πέθαναν, ο παπάς, στη Νίκαια, στο Παρίσι, Μπατακλάν και Στάδιο κτλ. Στις Βρυξέλλες οι Βέλγοι, στο Μόναχο τώρα που είχαμε στους Γερμανούς, ότι όλοι αυτοί βέβαια φταίνουν. Δηλαδή αυτοί το έχουν φτιάξει το πρόβλημα και τους έρχεται μπούμεραγκ σε αυτούς. Μην λέτε τέτοιες αηδίες, γιατί κυκλοφορούν και στην Ελλάδα και πάνω κάτω συμβαδίζουμε, γιατί έκανε και μια δήλωση ένας άνθρωπος το οποίο τον εκτιμούσα πριν, ο οποίος είπε κάτι στη Γαλλία. Ξέρετε, εμείς θα θέλαμε, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι να είναι καλοί, δεν είναι καλοί, αλλά με αυτά που τους κάνουμε, γιατί να είναι καλοί. Και
Και τώρα, κοιτάξτε την ισοπαίδωση. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε τους μουσουλμάνους και βέβαια υπάρχουν μουσουλμάνοι που είναι καλοί και βέβαια υπάρχουν μουσουλμάνοι που είναι κακοί και βέβαια υπάρχουν και χριστιανοί που έχουμε από τα δύο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι είναι τρομοκράτες. Ότι θέλουν να εξοντώσουν τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα μας. Όταν πας και λες τέτοια κοτσάνα μπροστά στη τηλεόραση, ξέρετε τι έγινε. Τι έγινε. Δεν το ξέρετε. Αυτό το απόσπασμα που το λέει αυτός ο Γάλλος, το ενσωμάτωσαν μέσα στην προπαγάνδα της Daesh και την ώρα που βλέπετε έναν τύπο ο οποίος λέει εγώ θα σας καθαρίσω όλους, τσακ, σταματάει, βάζουν το βιντεάκι από αυτόν, ξανασυνεχίζει. Στη γλώσσα. Και λέω, εσύ καταλάβεις ότι θα σε χρησιμοποιούσα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί προσπάθησε, όπως ξέρετε, έχουμε και εμείς τέτοιους εδώ, να το πει, ξέρετε, πολύ γενικά είμαστε όλοι άνθρωποι στην Κύπρο, σου λένε, ας πούμε, ότι στα κατεχόμενα είναι όλοι άνθρωποι. Ναι, okay, ότι οι έπικοι άνθρωποι. Και βέβαια οι έπικοι άνθρωποι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι έπικοι έχουν δικαίωμα να είναι κατεχόμενα. Όχι, έχουν δικαίωμα να είναι στην Τουρκία. Μα κανένας δεν τους είπε ότι δεν είναι άνθρωπος. Όταν βλέπετε λοιπόν διάφορους από διάφορους τομείς που σας λένε, μα και οι έπικοι είναι άνθρωποι. Ποιος σου είπε όχι. Αλλά το θέμα είναι αν έχεις δικαίωμα. Αυτό λέγεται κατεχόμενο. Υπάρχουν δύο ψηφίσματα του ΟΓΕ που σου λένε ότι οποιοδήποτε θεσμό στα κατεχόμενα είναι παράνομος. Άρα για ποιο πράγμα συζητάμε. Και μερικές φορές λοιπόν μπερδευόμαστε, υποτίθεται για θέματα ανθρωπιάς και είναι απλώς θέματα άγνοιας. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι είναι άνθρωποι. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αν όμως οι τρομοκράτες ανήκουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και για μένα το ερώτημα είναι τι κάνουμε ο καθένας μας για να ανήκουμε στην ανθρωπότητα και όχι σε μια κοινωνία της λύθης και της αδιαφορίας που όπου και να γίνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, λέμε κρίμα. Από τον καναπέ. Πώς? Από τον καναπέ πάντα. Ναι, σύν από τον καναπέ βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να το συνοποιήσουμε γιατί γενικά οι Έλληνες έχουν παράδοση να παίρνουν θέση και επειδή τώρα αναρωτιόμαστε ακριβώς τι κάνουμε, μπορεί να είναι και μια καλή ευκαιρία να πάρουμε μια θέση σε ένα καλό επιχείρημα και να πούμε εμείς αυτό το πιστεύουμε. Δηλαδή όταν εγώ τους λέω ότι εμείς είμαστε η συνέχεια της Αντιγόνης και ως του Κρέοντα, άρα μην μου πρίζετε τα σηκώτια με την ομιμότητα του άλλου, γιατί ποιος την έφτιαξε. Και παρεμπιπτόντως για να το ξεπερδέψουμε αυτό το σύστημα, θα σας υπενθυμίζω ότι και ο Χίτλερ ήταν νόμιμος. Και ότι ο Χίτλερ εκλέχθηκε νόμιμα. Μερικές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι εκλέχθηκε κατευθείαν από το λαό. Είναι ψέμα, γιατί δεν μπορούσε ο λαός να τον βγάλει, μπορούσε να βγάλει το κόμμα του. Αλλά πήγε ο Χίτλερ, είδε τον αυτοκράτορα και του είπε: κάνε με καγκελάρι, αρέσει να τα ξετινάξω. Και όλες βέβαια δημοκρατικά. Του είπε, ας είσαι καγκελάριος. Αλλά για ποιο πράγμα μιλάμε, γιατί όσοι από εσάς δεν το έχουν καταλάβει, σας υπενθυμίζω ότι ο Χίτλερ ήταν ήδη το 33 και το 36 τολμήσαμε και κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες στο Βερολίνο. Αυτό για μένα είναι απίστευτο. Όταν λοιπόν βλέπετε μετά ένα έργο του τύπου ο άνθρωπος που γονάτισε, δεν ξέρω τι έκανε με τον Χίτλερ. Ρε παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Σκεφτείτε λίγο τις κοινωνίες του 36 που θεώρησαν, ενώ υπήρχε ήδη ο πόλεμος στην Ισπανία, να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες στο Βερολίνο. Μέσα στο πιο ρατσιστικό καθεστώς, θεωρώντας ότι ακολουθούν το πνεύμα των Ολυμπιακών αγώνων. Βέβαια, εντελώς τυχαία, το 40 δεν το κάναμε. Ενώ το κάναμε το 36. Δηλαδή χρειαστήκαμε τόσα χρόνια για να καταλάβουμε ότι μάλλον έχουμε ένα θέμα. Και ένα θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί φτάσαμε να μην έχουμε καθόλου Ολυμπιακούς αγώνες εκείνη την περίοδο, γιατί όλοι καταλαβαίνουν τι είχε γίνει. Αλλά ρωτάω, εσάς θα σε ευχαριστεί μόνο και μόνο επειδή ένας δρομέας έτρεξε γρήγορα και ξεφτύρισε τον Χίτλερ, ή ότι ο Χίτλερ εκείνη την εποχή μας ξεφτύρισε όλους που συμμετείχαμε σε αυτούς τους αγώνες. Μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Το κάναμε κι αυτό. Ας μην το ξανακάνω. Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια και καλές αντοχές για όσους αντέχουν, για τους άλλους
τουλάχιστον να τους στηρίζετε κάπου κάπου και να σκέφτεστε όχι μόνο την καρέκλα σας, αλλά και τους άλλους που υποφέρουν. Γιατί όταν λέτε, εμείς όταν είχαμε γενοτονίες και τέτοια δεν είχαν κάνει τίποτα για μας, τώρα είναι η στιγμή να δείξετε ότι μπορεί να κάνετε κάτι για τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.